που έλεγα καλός ο Μίτσος, εντάξει, εντάξει, αλλά πλαισιώνεται από ανθρώπους που δεν έχουν εμπειρία. Τι να κάνουμε τώρα? Υπάρχει ανεπάρκεια, δεν το βλέπεις? Ανεπάρκεια. Σε μια δύσκολη στιγμή, όπως έρχομαι χθες, κυρία Σοφία, μάλιστα, και κάνω μαθήματα από τηλεοράσεως, ναι, στο συμπαθέστατο μυστακοφόρο καθηγητή κύριο Θανάσιον Γιαννόπουλο. Εντάξει. Βγαίνει ο Παπανδρέου και λέει, ή θα εκλεγεί από το λαό του Πασόκ ο νέος πρόεδρος ή από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο μυαλό θέλει, πόσο μυαλό θέλει, ότι αυτό δεν διαφημίζει και δεν λέγεται? Το είπε, το είπε. Και δεν είναι άδειο, έτσι, δεν είναι άδειο. Έχει, κουβαλάει ο Κιθανάσης, αλλά ο καθένας λέει την παρούφα του. Το είπε όμως. Α, τώρα που είπατε για τον κύριο Θανάση Γιαννόπουλο, είδατε ποια κυρία βρέθηκε στην προεκλογική δεν είναι, συγκέντρωση του Παπανδρέου, του Γιώργου Παπανδρέου. Ποια. Καλά, δίπλα στον κύριο Καρχημάκη, δεν είδατε τις φωτογραφίες με την κυρία Λινού? Η κυρία Λινού. Δεν αναγνωρίζει την κυρία Λινού? Α, η γιατρός. Η Αθηνά Λινού, η καθηγήτρια επιδημιολογίας. Μπράβο. Με σημεία κιόλας, και όχι μόνο. Πρόκειται περί σοβαρής γυναίκας, ναι, είναι η αντίστοιχος, η ομόλογος, θα έλεγα, ναι, της κυρίας Γκαγκά. Ναι, αλλά με τη σημαία του Πασόκ. Την βλέπετε? Εντάξει, συμφωνώ. Δεν πήγε απλά στην εκδήλωση, κράτησε και σημαία. Ωραία. Και το Μιχαλάκη χαίρομαι που τον βλέπω. Βέβαια, στη συγκέντρωση του Πασόκ ήταν. Όχι, δεν είναι συγκέντρωση Πασόκ, είναι συγκέντρωση Γεωργίου Παπανδρέου που ξαναδιεκδικεί το Πασόκ. Εντάξει. Καλή η συζήτησή μας, αλλά Πασόκ τώρα. Σηκώθηκαν οι παλιές σημαίες τώρα. Ούτε Κιδισό, ούτε Κινάλ που λέει και ο Ανδρέας Λοβέρδος, σηκώθηκαν οι σημαίες του Πασόκ. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Βενιζέλος μίλησε και μίλησε για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και λέει ότι είναι αδιανόητο να χαθεί επίσης η αγορά των Χριστουγέννων, επειδή δεν αντιδρούμε εγκαίρως τον Νοέμβριο. Είναι υπέρ ή κατά της υποχρεωτικότητας? Υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Ναι, είπα και εγώ, γιατί ο άνθρωπος έχει μυαλό. Μορφή έμεσων μέτρων πίεσης. Θέλει και άλλα μέτρα πίεσης για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Βγήκαν επίσης και διάφοροι συνδικαλιστές της ελληνικής αστυνομίας και ουσιαστικά είπαν, μην μιλάτε για την αστυνομία για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού. Είμαστε ίσοι με τους υπόλοιπους πολίτες. Δεν πρέπει. Όχι, να... δεν είναι ίση, κάνουν λάθος. Έτσι λένε. Από πού προκύπτει το ίση, για να καταλάβω. Και ουσιαστικά λένε ότι... Όταν φοράς στολή, δεν είσαι ίσος, αυτομάτως. Αυτομάτως. Όχι, αυτοί λένε ότι είναι ίση. Όχι, δεν είναι. Όχι. Δεν πάνε να θέλουν. Και επίσης και οι συνένοπλες δυνάμεις δεν πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Είναι, λέει, αντικείμενο πολιτικού παιχνιδιού. Τους χρησιμοποιούν για μια χούφτα ψήφους. Όποιος φοράει στολή, υποχρεούται. Από τον παπά μέχρι, ξέρω εγώ, το λοχείο. Όλοι. Είδα κάποιους κουζουλούς. Κουζουλούς. Κάποιοι έφυγαν και από τη ζωή. Και άλλοι ακόμα. Ένα παπά σήμερα έκανε διάλεξη. Δεν το κάνει. Ναι. Γιατί το κάνει. Και έλεγε μάλιστα ότι εγώ μέσα στην εκκλησία δεν μπορώ να χωρίσω. Έλα εδώ ρε παπά. Έλα εδώ ρε παπά. Τον πιστεύεις στον Χριστό? Μπορεί να μην πιστεύει ο παπάς στον Χριστό? Ο Χριστός όταν ήρθε φάτσα με τους λεπρούς τι έκανε? Τους ενέταξε μέσα στην κοινωνία? Έκανε καλά ένανε, αλλά καθίστε παιδιά, εδώ είναι διαχωριστό. Εδώ λοιπόν δεν λέμε να εφαρμόσουμε την πράξη του Χριστού οι λεπροί με τους λεπρούς, γιατί ανά πάσα στιγμή ο μη εμβολιασμένος, ανά πάσα στιγμή ο μη εμβολιασμένος μπορεί να έρθει στην κοινωνία των εμβολιασμένων. Αλλιώς θα κάτσει στην απομόνωση. Δύο παράλληλοι κόσμοι. Εκεί εσύ. Α, δεν αντέχω. Παπ, ένα σούλα. Έλα από εδώ. Εάν δεν υπάρξουν τέτοια μέτρα, Σοφία, θα κλαίμε κάθε μέρα. Θα κλαίμε. Έχω κουραστεί πια. Ήδη και το επιχείρημα που σου έλεγα χθες. Λεωφορείο, 40 νεκροί. Μπαμ, ζωντανές συνδέσεις, ιστορίες όλα. 100 πεθαμένοι από τον ιό, καμιά, 100 πεθαμένοι. Αντέδρασε χθες και ο Ρουβίκονας.
Έγραψε διάφορα συνθήματα στο σπίτι της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, την κυρία Κάκα. Έγραψε επίσης συνθήματα και στο σπίτι του κυρίου Άκη Σκέρτζου. Στη μία περίπτωση, βέβαια, είχαμε και βιντεάκι, ναι, υπάρχει και το βιντεάκι που γράφουν το σύνθημά τους όσον αφορά τα χειρουργεία, μείωση κρατικών χειρουργείων, εντάξει, κρατικές τα παιδιά ξεδίδουν, εντάξει, ωραία. Τι ξεδίδουν? Εγώ ερωτώ τα παιδιά, αυτά, ναι. Γιατί είναι παιδιά, έτσι, είναι παιδιά. Δεν είναι αντιεξουσιαστές, είναι παιδιά. Λοιπόν, και τον οποιοδήποτε άλλο, τι προτείνουν? Εκτός να γράφετε συνθήματα, εμετικά, έκθρικά κτλ. Ναι. Τι προτείνετε? Τα συνθήματά τους προτείνουν. Κρατικές τα συνθήματά τους. Αυτή είναι η λύση τους. Ωραία, ρε παιδί. Κρατικές δολοφονίες, μείωση κρατικών χειρουργείων. Αν δεν είναι άμεσο το χειρουργείο, ας το λίγο πίσω, μπας και σώσουμε, κάναμε κορονοϊό. Αυτό δεν είπε? Ναι. Εγώ λέω πρόταση. Θέλει ο άλλο να πάει να κάνει σίγουρα μια επέμβαση. Και δεν χωράει. Τι θα κάνουμε? Δεν απαντάει κανείς. Τι θα πάει, το σταυρό του κάνει, την προσευχή του κάνει. Μα τι θα κάνει, εγώ θέλω λύση. Εγώ θα προσφέρω λύσεις. Τι είπε η κυρία Γκαγκά, που θα τις βγάλουμε τα μάτια, να τις κάνουμε και τα... Τι είπε? Το ευνόητο. Και σου είπα το παράδειγμα ενός φίλου μου. Μία σου χειρουργία. Σου λέει, κύριε Καρατζαφέρη, η δικιά μου πόλης, η Τρίπολη, εγώ, ναι, έχει 5 κρεβάτια μέρα. Και τα 5 είναι καλημέρα από ανεβολίες τους, με δικιά τους επιλογή. Και έρχεται ο δικός μου ο πατέρας και παθαίνει εγκεφαλικό και πρέπει να το βάλω μέσα. Δεν υπάρχει μεθ. Εγώ δεν θα μπω μέσα να πλακώσω σφαλιάρες όποιον βρω. Τι θα του πω αυτού? Όχι, 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 όχι. Τον πατέρα σας τον προάβλιο κάτω στο ράτζο και να δούμε. Κάναψε ένα κεράκι. Εκεί. Προσευχή και βλέπουμε. Να σας ρωτήσω, και σε αυτούς που λένε τώρα ότι με αυτόν τον τρόπο καταστατικούνται ουσιαστικά συνταγματικά δίκαια και δικαιώματα. Καταστατικούνται, καταστατικούνται. Συμφωνώ. Μειώνεται η ελευθερία του ανθρώπου, η επιλογή του. Μειώνεται, συμφωνώ. Και τι, θα παραμείνουμε έτσι εγκλωβισμένοι? Γιατί ακριβώς δεν έχουν το θάρρος να πούνε βρισκόμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Όταν έχει 100 νεκρούς την ημέρα, η χώρα βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη. Και υπάρχουν αστολές του συντάγματος. 1, 2, 3. Είμαστε έκτακτη ανάγκη. Να το ομολογήσει ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του. Δεν είμαστε. Άστο σωρολό, ποιο που πάει. Εκεί το έχουμε αφήσει. Ελευθερία. Ελευθερία. Ναι. Έκτακτη ανάγκη. Είμαστε σε πόλεμο. Δεν είμαστε σε πόλεμο εσωτερικό. Με τον ιό. Και εξωτερικό. Με τον ιό. Επομένως. Σε παγκόσμιο πόλεμο. Το βλέπεις ένας-ένας θα αποστρέξουν εκεί. Θα δεις και τους Γερμανούς, θα δεις και αυτά και τα λοιπά. Πού θα αποστρέξουν? Σε πονοκέφαλο για τους επιστήμονες εξελίζεται το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού που ταυτοποιήθηκε, λέει, στην Νότια Αφρική και έχει γίνει γνωστή ως μετάλλαξη της Μποτσουάνα. Μάλιστα, λέει, έχουν επιβεβαιωθεί 10 μολύνσεις μέχρι αυτή τη στιγμή και ουσιαστικά φέρει, λέει, και ενσωματώνει το στέλεχος το συγκεκριμένο 32 μεταλλάξεις. Σοφία, τα πράγματα αγριεύουν. Που δεν συνάδουν με τα σημερινά δεδομένα. Αγριεύουν. Αγριεύουν. Άκουσα ότι δεν το πιάνει κανένα από τα εμβόλια. Ναι, στον τοίχο ανοσίας, λέει, δεν μπορεί να ενσωματωθεί ουσιαστικά στο κλίμα. Εφόσον υπάρχουν 32 διαφορετικές μεταλλάξεις. Και επίσης να πούμε ότι ο Οργανισμός, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε ουσιαστικά, άνοιξε την πόρτα για τον εμβολιασμό σε άτομα ηλικίας από 5 μέχρι 12 ετών, στα παιδιά, 5 με 12 ετών. Δόθηκε η δυνατότητα. Σοφία μου, όσο εμβολιαζόμαστε τόσο καλύτερα. Αν το ήλεξαν αυτοί, ότι τα παιδιά έχουν... Θα έχουν μικρότερη δόση, λέει. Ωραία, ό,τι και να είναι, το θέμα είναι ότι αν δεν εμβολιαστούμε, θα τελεπορηθούμε. Μάλιστα, όσοι αντέξουμε βέβαια και όσοι παραμείνουμε. Μάλιστα, τώρα με την συζήτηση που έχει ξεκινήσει πάνω σε αυτό, επίσης με το θέατρο, με τον ηθοποιό που δεν ήθελε να παίξει σε εμβολιασμένους μόνο. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου έγραψε ένα μήνυμα στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν το είδατε, αν το διαβάσατε. Αφού όλοι, λέει, πρέπει να έχουν πρόσβαση στο θέατρο, γιατί δέχεται να πληρώνουν εισιτήριο. Γιατί αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν να μην βλέπουν το ορεινό καιρό, αναφέρει τη συγκεκριμένη παράσταση.
Απάντηση. Γιατί οι ηθοποιοί, λέει, πρέπει να ζήσουν όπως και οι θεατές. Η Δεσιανούλα. Το έγραψε το μήνυμα. Η Δεσιανούλα. Έμφορτη η Ανούλα. Το αποδεικνύει και με αυτό το μήνυμα. Έμφορτη, έμφορτη. Αλλά αυτό το πώς λένε το παιδί. Σερβετάλης. Σερβετάλης δεν λέγεται, ναι. Πώς λέγεται, ο πρωταγωνιστής στην... Το μικρό του πώς είναι, με Μανώλης, Θανάσης. Άρης, Άρης, Άρης. Άρης Σερβετάλης είναι. Άρης. Με το που έκανε τον Άγιο, την είδα. Α, με την ταινία με τη ζωμβίο του Αγίου Νεκταρίου, λέτε. Την είδα. Τι νοείτε, ψώνιο. Φεύγω, λέει, από την παράσταση, γιατί δεν μπορώ να κάνω μόνο για εμβολιασμένους. Ναι, ο ίδιος, λέει, είναι ανεμβολίαστος. Ωραία, άρα... Τι άρα. Το είχε αντίθετα, έπρεπε ο σκηνοθέτης να τον διώξει γιατί ανεμβολίαστος σε ένα χώρο που απαγορεύει τη είσοδο σε ανεμβολίαστο. Τέλειο αυτό που είπατε. Δηλαδή, ο σκηνοθέτης από την αρχή έπρεπε να τον διώξετε. Έλα, πείσε την ανάγκη φιλότιμο ο Άρης. Και ευτυχώς που δεν είναι παπάς ο ίδιος. Πώς δεν είναι παπάς ο ίδιος, ηθοποιός είναι. Ηθοποιός είναι. Γιατί αν ήταν παπάς, πώς θα τον προσφωνούσαμε.